Εντάξει, σήμερα έλεγα να κάνω αυτό για τη νέα ενέργεια, για την κβαντική κατάσταση, αλλά από ό,τι βλέπω είμαστε δυο μας. Θέλετε να πούμε γι' αυτό ή να έχετε καμία ερώτηση να πούμε για κάτι άλλο? Θέλετε να μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα που σας απασχολεί περισσότερο, ας πούμε, να βάλετε εσείς ένα topic που λένε? Μάλλον δεν λειτουργεί το βίντεο, οπότε... Ναι. Να πούμε λίγο για τα όρια στις σχέσεις. Βεβαίως, για τα όρια στις σχέσεις. Αγγελική, μ' ακούς? Ακούω, ναι, να πούμε για τα όρια. Εντάξει, απλώς το βίντεο σου φορτώνει ακόμα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για τα όρια στις σχέσεις. Λοιπόν, οι προϋπόθεσεις, παιδιά, σε έναν ελεύθερο άνθρωπο είναι να βάζει εκείνος τα όρια του και για την αναβάθμιση να μπορεί να εξερευνεί κάποιος τα όρια του. Εγώ θα έλεγα ότι ένα τέλειο, θα λέγα, ζευγάρι είναι εκείνο που μαζί θα προχωρούν, θα οδεύουν ώστε να βρουν τα δικά τους όρια για την επέκταση του εαυτού τους. Γιατί είπαμε, κάθε φορά βρίσκουμε τα όρια μας και έτσι καταλαβαίνουμε το κέντρο μας. Λοιπόν, πάντοτε λοιπόν, όποτε είμαστε στην αρχή, θα λέγαμε, της φάσης και δουλεύει η φαντασία μας με μια σχέση, όλοι θέλουμε να εξερευνήσουμε, να δούμε τι μπορεί, τι αρέσει τον ένα, τι αρέσει το άλλο και να επεκτείνουμε λίγο ή να βρούμε τα όρια μας, να δούμε μέχρι πού κατευθύνεται η σχέση. Μετά όμως, επειδή για κάποιους λόγους ηρεμία ο μαγνητισμός λόγω της υπερκατανάλωσης, τα λέγαμε, ή της συγκεκριμενοποίησης, έτσι, των θεμάτων μεταξύ ενός ζευγαριού, καταντάει ο ένας να μην στηρίζει, τα λέγαμε, τον άλλον ή να βλέπουν τον άλλον σαν ένα άτομο που δεν θα μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, τον άλλον στην εξερεύνηση των ορίων του, και γι' αυτό το πράγμα προϋποθέτει, λέγαμε, να υπάρχει αγάπη για να μπορούμε να συμβαδίζουν ο καθένας με τον άλλον, έτσι, σε μια κατάσταση αρμονική. Αυτό δεν πάει να πει ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στη ζωή μας είναι και ο τέλειος για πάντα. Μπορεί να είναι τέλειος στο επίπεδο εκείνο που ήρθε για κάτι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, αλλά δεν πάει να πει ότι θα είναι συνέχεια μαζί μας. Επομένως, κάθε άνθρωπος μπορεί να μας δει, να μας δείξει μάλλον, έτσι, μέσα από τον καθρέφτη των σχέσεων που ζούμε με κάθε άνθρωπο, και όχι μόνο με τη σχέση μας αυτή που λέμε, ξέρω εγώ, την ερωτική, αλλά και με κάθε άνθρωπο, να μας δείξει πολλές φορές και τα όρια μας. Μάλιστα. Τα δικά μας όρια, πώς μπαίνουν όρια σε μια σχέση, δηλαδή τι πιστεύεις ότι πρέπει να βάζουν σαν όρια οι δύο? Εγώ στην πραγματικότητα λοιπόν έρχομαι και λέω, από τη στιγμή που κάποιος πετυχαίνει, θα λέγαμε, προσπαθεί να πετύχει την ανιδιοτελή αγάπη, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει όριο, έτσι. Όταν αγαπάμε τον άλλο με ανιδιοτελείς, θα λέγαμε, σκοπούς και όχι κτητικούς ή εγωικούς, θα του λέγαμε να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει χωρίς όρια. Αυτόματα τα όρια εκείνα της αγάπης είναι τεράστια και ανοιχτά. Τα όρια τώρα της συμπεριφοράς μας απέναντι στον άλλον, θα λέγαμε ότι μπορούμε, έτσι, να ανεχθούμε συσσαγωγικά, έτσι, δηλαδή να μπούμε σε μια φάση να μπορούμε να συνδημιουργούμε μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν βέβαια τα δικά μας όρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εγώ μπορώ να αγαπάω τον άλλον και να κάνει ό,τι θέλει ο άλλος, έτσι, από τα πάντα, δηλαδή από ναρκωτικά μέχρι να με απατήσει, μέχρι να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι δικαίωμά του. Όμως από εκεί και πέρα, αν τον αγαπάω και τον υποστηρίζω σε οτιδήποτε έχει διαλέξει να περάσει η ζωή του, αυτόματα δεν πάει να πει ότι και οι πράξεις μου θα είναι το ίδιο υποστηρικτικές. Με την έννοια ότι εγώ θα πρέπει να κρατήσω τη δική μου ηθική, γιατί αλλιώς δεν θα έχω εγώ την ελεύθερη βούληση. Και η ελεύθερη βούλησή μου θα εξαρτάται, έτσι, από το αλλονού τις επιθυμίες. Καταλάβετε ότι άλλο τα δικά μας πιστεύω και άλλο επιθυμίες του άλλου. Εμείς μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε τις επιθυμίες του άλλου, αλλά αν είναι αντίθετες ως προς τα δικά μας τα πιστεύω, να κάτσουμε εμείς και να διατηρούμε, έτσι, το δικό μας χώρο, το δικό μας, τις δικές μας πεπιθήσεις. Αν αυτό λοιπόν μας φτάσει σε μια κατάσταση, σε εισαγωγικά, σύγκρουσης, γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει σύγκρουση όταν υπάρχει συμφωνία. Αν αυτό λοιπόν μας φτάσει με κατάσταση σύγκρουσης και ο άλλος δεν θέλει, θα λέγαμε, ή δεν μπορεί, ή
με λίγα λόγια, επιθυμεί κάτι άλλο από τη δική μας, τα λέγαμε, ηθική και τη δική μας εγκαιριότητα, τότε πολύ πολύ απλά μπορούμε να του δώσουμε χώρο ή να του δώσουμε την απόσταση που χρειάζεται, ώστε να μην γυρίσει αρνητικά εναντίον μας. Αν κατάλαβες τι λέω. Ναι. Ωραίο θέμα διάλεξες, Άντζη. Πολύ και επίκαιρο. Για μένα, ναι, συγχρονιστικά μιλάω. Είναι επίκαιρο στην πραγματικότητα για όλο τον κόσμο, γιατί αυτό, εσείς δίνετε βάση σε αυτό που λέμε τώρα ερωτικό θέμα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό γίνεται με κάθε άνθρωπο στη ζωή σας, από την οικογένειά σας, από το επάγγελμά σας, από το φίλο σας, από τον εραστή σας. Αυτό είναι δηλαδή το όλο πράγμα που πρέπει να δείτε. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να ψαχνόμαστε μόνο για τον έρωτά μας. Με κάθε άνθρωπο που συνυπάρχουμε πρέπει να βρούμε ποια είναι εκείνη η σχέση που θα έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και για τους δυο μας να δώσει. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν με κάθε άνθρωπο που έχουμε στην δική μας ζωή δημιουργούμε κάτι σαν ομόκεντρους κύκλους, όπως έχω ξαναπεί. Και ανάλογα λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε το κέντρο, έτσι, για κάθε σχέση κρίνουμε βάσει τα δικά μας μέτρα και σταθμά, εμείς είμαστε το κέντρο και έτσι δημιουργούμε τους διάφορους ομόκεντρους κύκλους. Άρα τους τοποθετούμε κοντά, άρα τους τοποθετούμε μακριά, αναλόγως τι εξυπηρετεί και τους δυο μας καλύτερα. Γιατί αν είναι εξυπηρετεί και τους δύο, θα έρθει η ώρα που θα χρησιμοποιηθεί αυτή η διαφορετικότητα ενέργειας, έτσι σαν σύγκρουση. Και θα έρθει η σύγκρουση μέχρι να μας ξαναβάλει σε εκείνο το σημείο, ώστε να εξυπηρετεί η κατάσταση και τους δύο αμφίροπα, το ίδιο. Έτσι, είτε λοιπόν θα καταντήσουν να είναι εχθροί, είτε θα είναι αγαπημένοι φίλοι, πάντα κάθε σχέση τι τίνει να κάνει, πάει να τίνει λόγω της εντροπίας στην ισορροπία, έτσι, στο μηδενισμό. Ποιο μηδενισμό? Του μαγνητισμού. Ό,τι κάνει στο σύμπαν, οι πλανήτες και τα αστέρια και τα σύμπαντα στην αναπνοή και την πνοή, έτσι γίνεται και σε εμάς, σαν να είμαστε εμείς μικρά σύμπαντα μέσα μας. Άρα με κάθε σύμπαν θα πρέπει εμείς τι αναφέρουμε, μια ισορροπία του δυναμικού. Τότε θα έρθει απευθείας, τα λέγαμε, ένωση άτομο με άτομο, ή αν θα το έλεγες αλλιώς, η ουδετερότητα μεταξύ μας, έτσι, για να μπορούμε με τον άλλον να χρησιμοποιούμε το συγχρονισμό χωρίς να έχουμε από πίσω μας αρνητικά συναισθήματα. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας του δυναμικού, αυτόματα η πολικότητα θα έχει φύγει και θα είναι ένα άτομο με ένα άλλο άτομο, αλλά θα είναι σε κατάσταση ουδετερότητας. Αυτόματα λοιπόν εκείνα τα δύο άτομα θα μπορούν να συνεργαστούν χωρίς να υπάρχει μαγνητισμός και τριβή μέσα τους. Όμως αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να φύγει ο έρωτας. Γιατί ο έρωτας είναι μαγνητισμός. Άρα όμως ο άνθρωπος που είναι βασισμένος στον έρωτα με την έννοια ότι ερωτεύουμε τον άλλον και όχι ο άλλος με βάλε σε μια κατάσταση έρωτα, επομένως μπορώ να χειριστώ τον έρωτα μέσα μου. Αυτόματα λοιπόν τι νομίζουμε, ότι με το που φύγει ο άλλος, πάβει λοιπόν και όλη αυτή η δημιουργικότητα που έχουμε μέσα μας. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα ο έρωτας μας φέρνει κοντά για να μπορούμε να χειριστούμε τα διάφορα δυναμικά μας και όχι ότι είναι, θα λέγαμε, ο στόχος. Ο έρωτας είναι η πορεία για να φτάσουμε στο στόχο που είναι η αγάπη. Έτσι, έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε. Να διακόψω. Έλεγες και το πρωί ότι ο έρωτας σε βάζει σε μια δυναμική, να κάνεις πράγματα, δημιουργικότητα κτλ. Εμένα πολλές φορές μου κάνει το αντίθετο. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω τίποτε άλλο. Άκου να δεις. Είναι όπως το πιστόλι. Δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ή είναι όπως τη φωτιά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, για να ψήσεις φαγητό και να τη φτιάξεις και να λιώσεις μέταλλα και να φτιάξεις, να δημιουργήσεις, αλλά μπορεί και να καταστραφείς. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ο έρωτας πάντα. Θέλω να ηρεμήσω, παιδί μου. Θέλω να έχω ηρεμία. Δεν θέλω να κάνω πράγματα. Θέλω να αφοσιωθώ σε αυτό. Να το ζήσω, να το ευχαριστηθώ, ξέρεις. Ποιο όμως από τα δύο, την ανισορροπία, τον μαγνητισμό που σου φέρνει ο έρωτας, ή να θες να φτάσει εκείνο το σημείο να μπορείς να χειραγωγήσεις τον έρωτα και να τον κατευθύνεις θετικά. Αυτό λοιπόν λέω. Οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν έλεγχο του εαυτού τους και δεν είναι συνειδητοί στις ενέργειες, τι κάνουνε? Τον έρωτα λοιπόν το χρησιμοποιούν σαν κάτι, μέθοδο, σαν συσσαγωγικά σαν καψούρα. Η καψούρα λοιπόν είναι αρρωστημένη αγάπη.
Λοιπόν, ο έρωτας λοιπόν ενώ μπορεί να γίνει ένας μαγνητισμός για να μπορείς να σε φέρει σε ένωση με το έτερο ήμιση και να συνδημιουργήσετε, να έχετε παραπάνω δύναμη σαν δέσιμο, να γίνετε ένα και να δημιουργήσετε, αφού υπάρχουν και οι τρεις δυνάμεις, είτε να αναβαθμιστείτε πνευματικά, είτε να κάνετε παιδιά, είτε να νιώσετε και οι δύο το μεγαλείο, είτε να νιώσετε μια ολοκλήρωση. Υπάρχουν πολλά επίπεδα μπορείς που χρησιμεύει ο έρωτας, γιατί ξεκινάει από την αρχή της δημιουργίας. Όλα μέσω του έρωτα δημιουργηθήκανε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μπορείς ή να το κατευθύνεις θετικά και για τους δύο ή για σένα, ναι, ή να μπορείς να το διαστρεβλώσεις μέσω των παθών, των εγωισμών και άλλων εστίκτων, θα λέγαμε, ή τάσεων, έτσι, χαμηλών συχνοτήτων που έχει αποκοπής, που έχει ο άνθρωπος, και να σου φέρει όλο αυτόν τον πόνο για να σου δείξει ότι έχει κάτι δεν πάει αρμονικά. Η δυσαρμονία έρχεται να σου το δείξει ο πόνος. Έτσι δεν είναι? Άρα όταν πονάς λοιπόν με τον έρωτα, ο έρωτας από μόνος του δεν είναι κάτι κακό. Ο έρωτας από μόνος του, είπαμε, δεν είναι κάτι καλό. Στην πραγματικότητα όλα υπάρχουν κάποιο λόγο. Άρα για να πονάς με τον έρωτα, κάποιες πεποιθήσεις που έχεις μέσα σου είναι αρνητικές. Και όλη αυτή την ενέργεια την κάνει, την έχει υποβάλει κάπου σε καλούπια. Π.χ. θα έλεγα τώρα ένα παράδειγμα. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στον έρωτα της Ελλάδος, θα λέγαμε, βάσει της παντρείας, ή ότι ένας πρέπει να έχει έναν, ή να μην έχει την ελευθερία, ή να μην κάνει το ένα, ή να μην κάνει το άλλο, εκτιτικότητα. Έχετε εκπαιδευτεί έτσι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε, έτσι, σας έχουν εκπαιδεύσει πάνω σε μια δυναμική ότι ο έρωτας πρέπει να εστιάζεται πάνω στο άτομο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος όταν λειτουργεί λοιπόν με τα χαμηλά τσάκρα, ακριβώς έτσι τον αισθάνεται. Στην αρχή σεξουαλικά, μετά συναισθηματικά με το δεύτερο και στο τρίτο εγωικά, τι ήσαν μια μελλοντική πορεία. Αυτά τα τρία με τη μία, με το που ερωτεύεται κάποιος, αυτά τα τρία έρχονται. Εγώ θα σας πω και το άλλο τώρα. Ένας άνθρωπος που είναι αφυπνισμένος στα ανώτερα τσάκρα, θα λέγαμε, έτσι όπως το καταλαβαίνετε εσείς, δηλαδή βλέπουμε παραπάνω χρώματα τον κόσμο, μέσα από παραπάνω συνειδησιακά επίπεδα τον κόσμο, τι γίνεται? Αυτόματα ο έρωτας για αυτόν λειτουργεί και σε πνευματικό και ψυχικό επίπεδο. Άρα λειτουργεί σαν προσύμφωνο ψυχικών σχέσεων, καρμικών, όπως έχετε ακούσει. Θα λειτουργεί ως ένα μάθημα που έχει να πάρει. Και μετά θα ξεκινήσει να το βλέπει, τι έγινε εγώ, μέσω του εγώ, μέσω του συναισθήματος και μέσω της σάρκας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όταν λες να χειρογωγήσουμε τον έρωτα, τι εννοείς να χειρογωγήσουμε? Να μην πέφτουμε στο πάθος και κυδρωνόμαστε συνέχεια στον άλλον, μην πέφτουμε με τα μούτρα? Όταν λέω, καταρχήν να καλησπερίσω και τον Ιωνά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ιωνά. Γεια χαρά, τι κάνετε? Εδώ μιλάμε για τον έρωτα, τα όρια του έρωτα και για όρια σχετικά μέσω της σχέσεων τώρα μιλάμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Όταν λέω να χειραγωγήσουμε τον έρωτα, έτσι, καταρχήν δεν τον εννοώ με τρόπο όπως συνηθίζεται να δίνουν οι διδασκαλίες γενικά, με τρόπο να τον πνίξουμε ή να τον κατευθύνουμε έτσι με βία, έτσι. Πάω ότι σας λέω να είστε ο εαυτός σας. Όλα αυτά που λέω είναι μια άποψη άλλη που αν σας εξυπηρετεί περισσότερο μπορείτε να τη δοκιμάσετε, να την κάνετε εφόσον έχετε μάθει τα περασμένα, τα κατώτερα σκαλοπάτια για να πατήσετε πάνω. Αν κάποιος από εσάς τώρα δεν μπορεί να χειραγωγήσει, δεν έχει δουλέψει μέσα τα μαθήματα του έρωτα, έτσι, όλα αυτά που του λέω δεν είναι ακόμα η στιγμή να τα κάνει. Απλά εγώ πρέπει να δώσω λοιπόν και μια άλλη καινούργια αντίληψη στους ανθρώπους που πλέον είναι έτοιμοι να περάσουν σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν δεν λέω με την έννοια να πνίξεις τον έρωτα, ίσα ίσα να τον αφήσεις, να τον χορτάσεις, να τον δεις, και όσο πιο πολύ το βλέπεις και το καταλαβαίνεις και το παρατηρείς και εμπεριέχεται μέσα σου σαν γνώση την κάθε στιγμή πλέον, έτσι, σαν θεμελιώδη συνείδηση που έχεις, αυτόματα θα δεις ότι σε εξυπηρετεί μετά τον έρωτα. Αντί να τον έχουμε σαν 15 χρονών με καψούρα, εγωισμού, ιστορίες, τον ατάλλο αυτά και την αγνότητα να την περάσουμε σε ένα τέτοιο διαστρεβλωμένο, όπως συνήθως γίνεται, πάθος, θα μπορείτε μετά τον έρωτα να τον χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ θετικά και δεν χρειάζεται να ανήκει σε άλλον εκτός από εσάς. Δηλαδή, σας ξαναλέω με λίγα λόγια, θα μπορέσετε να φτάσετε σε μια κατάσταση που οτιδήποτε ή μάλλον ορισμένα πράγματα που σας βάζω στον έρωτα, έτσι, να μην χρειάζεται να τα ερωτεύεστε, αλλά χρησιμοποιείτε τον έρωτα μέσα σαν δημιουργική δύναμη που μαζί με αυτόν ίσως, έτσι που σας βάζει στον έρωτα, να μπορείτε να δημιουργήσετε σε όλα τα φάσματα όμως στη ζωή σας. Επειδή είμαι ερωτευμένος, δημιουργώ στη δουλειά μου. Επειδή είμαι ερωτευμένος, βγάζω ποίηματα. Επειδή είμαι ερωτευμένος, τραγουδάω. Επειδή είμαι ερωτευμένος, κάνω υπέροχο σεξ. Επειδή είμαι ερωτευμένος, κάνω ωραία γυμναστική. Πάνε όλα καλά, τα κοινωνικά μου πράγματα. Όχι όμως
να στηρίζεται τον έρωτα πάνω στον άλλον. Μετά, αφού σου ανέβετε ένα άλλο επίπεδο και έχετε μάθει το κάθε τι πράγμα, τι δόνηση σας προσφέρει, μετά αφού μπει η δόνηση μέσα σας, θα μπορείτε να την επαναφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Αν λοιπόν εσείς νιώθετε ποιος είναι η ένταση του έρωτα, θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας σύμβολα, έτσι, για να μπορείτε να επανέλθετε σε εκείνη την κατάσταση και να επαναφέρετε αυτή τη δόνηση. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μάθει λοιπόν από τη ζωή, δεν χρειάζεται να ξαναψάχνει τα ίδια ή παρεμφερεί σενάρια χιλιάδες άπειρα όπως κάνει η ανθρωπότητα για να ξαναφέρει τα ίδια συναισθήματα μέσα του. Αλλά τι κάνει, αφού ξέρει ότι τα εμπεριέχει πλέον, κοιτάει λοιπόν να τα βγάζει εκείνη την ώρα που θέλει, γιατί τον εξυπηρετούν καλύτερα. Έναν άνθρωπο όμως που ακόμα δεν έχει μάθει αυτά εδώ πέρα τα μαθήματα, είναι φυσικό, έτσι, να θέλει ορισμένα σενάρια για να τα παίξει πιο έντονα, γιατί ακόμα δεν μπορεί εκείνος να τα φέρει, άρα θα χρησιμοποιεί σε εισαγωγικά, έτσι, τα σύμβολα, σε εισαγωγικά, ανθρώπους, άτομα, σενάρια που πάλι θα του επαναφέρουν εκείνη την ίδια δόνηση. Όταν εμείς φίλοι δεν καταφέρουμε να γυρίσουμε μέσα μας τη δύναμη, φανταστείτε ότι πάντοτε θα έχουμε σε εισαγωγικά την ανάγκη εργαλείων για να μας φέρουν την πληρότητα, την ευτυχία, τον έρωτα κτλ. 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 Που ψάχνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ανθρώπους που για να νιώσουν την πληρότητα μπορούν να θέλουν όλα τα πλούτη του κόσμου και ανθρώπους που για να νιώσουν την πληρότητα να θέλουν μόνο να πειθάρει και να ζουν μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας αχόρταγος μπορεί να θέλει όλα τα πράγματα για να λέει ότι χορταίνει και ένας λοιπόν μπορεί να χορτάσει με ένα μικρό, θα λέγαμε, παράδειγμα. Ένα μικρό, θα λέγαμε, είδους, θα λέγαμε, τροφής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ μαθαίνεις τις ενέργειες, ότι τις έχεις μέσα σου, είτε λέγεται Θεός, είτε λέγεται έρωτας, είτε λέγεται το οτιδήποτε έχετε διανοητικά μορφοποιήσει, τότε στην πραγματικότητα όλο το σύμπαν θα το βρείτε μέσα σας. Ξεκινώντας φυσικά από τι, από τον καθρέφτη που λέγεται σχέσεις, από τον καθρέφτη που λέγεται συναισθήματα μέσα μας, από τον καθρέφτη που βλέπετε έξω σας, έτσι, να δημιουργείτε και να σας δείξει τον εσωτερικό σας κόσμο. Αυτό θέλω να σας πω σχετικά με τον έρωτα. Όμως τα λέγαμε, αυτό είναι ένα επίπεδο μυαλού σε εισαγωγικά φτασμένου σε αυτό το επίπεδο συνείδησης. Για τους ανθρώπους που ακόμα ταυτίζονται με τον έρωτά τους και ακόμα ζουν στον πόνο, ακόμα ζουν στη χαρά, ακόμα ζουν στο πάνω και το κάτω και παίζουν έτσι τα κύματα μέσα τους, έτσι, γιατί έχουν δώσει τη δύναμη, έχουν δώσει την ανάγκη, έχουν δώσει την αξία σε εκείνο το εργαλείο που αν το έχουν έτσι όπως το θέλουν ανεβαίνουν, αν δεν το έχουν έτσι όπως το θέλουν κατεβαίνουν. Έχω να πω το εξής, ζήστε το όσο πιο έντονα θέλετε και στις δύο περιπτώσεις του. Και το πάθος, γιατί το ίδιο το πάθος σας δίνει την ευχαρίστηση, σας δίνει και τον πόνο. Γι' αυτό λέγεται πάθος, έτσι. Άλλωστε λεγόταν ευδαιμονία. Άρα λοιπόν ζήστε το στο 100% για να το μάθετε όσο πιο καλά μπορείτε, να το νιώσετε, παρατηρήστε το. Και όπως παρατηρείτε τον πόνο για να ξεφύγετε, έτσι παρατηρήστε και τη χαρά. Έτσι, έτσι. Και το μαθήματα, ένα άλλο που θέλω να σας πω. Τι γίνεται, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί γιατί δεν ξέρουν τον εαυτό τους παρεμπάνονται, έτσι. Μόλις μάθουν τον εαυτό τους, άρα θα μαθαίνουν και τον άλλον. Αυτό λοιπόν που θέλω να σου πω τι είναι. Πολλές φορές χωρίζουμε τους ανθρώπους, έτσι, αναλόγως στα κέντρα που δουλεύουν παραπάνω. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν είναι διανοητικός, έτσι, θα λέγαμε ρίξει παραπάνω κέντρο στη διανόησή του. Άλλος άνθρωπος είναι στο συγκινησιακό του, θα λέγαμε, κέντρο πιο πολύ εστιασμένος. Άλλος άνθρωπος είναι στο κινητικό του. Στο ένστικτο είναι άλλος και άλλος σεξουαλικό του. Δηλαδή, σε αυτά τα πέντε κέντρα λοιπόν που σας είπα, οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν μερικές δυσαρμονίες. Αλλών δουλεύουν περισσότερο, αλλών κατώτερο, λόγω στις τάσεις, τα ζώδια, ξέρετε, τις ενέργειες και τη συνείδηση που τους διέπουν. Άλλοι λοιπόν έχουν ένα έτος εκπαίδευσης. Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν οι άντρες και ξεκινάνε και οι γυναίκες, δεν έχονται σε επαφή μαζί τους. Και βλέπετε ότι εφόσον μιλάει μέσα ο μαγνητισμός για να πάρουν ένα μάθημα, βλέπουν ότι ξέρεις κάτι σεξουαλικά, α, τον αγαπάω εγώ τον Κώστα, λέει, ξέρω εγώ, Γεωργία. Συναισθηματικά, ξέρω εγώ, περνά μια χαρά. Διανοητικά είναι γκαγκά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου, άλλα πιστεύω εγώ, άλλα πιστεύω ο άλλος. Πάμε στον επόμενο. Ο άλλος βλέπει διανοητικά, μια χαρά, τα πάμε καλά. Συναισθηματικά, αγαπιόμαστε, σεξουαλικά,
είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, παγωκολώνα, δεν κάνει τίποτα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αναγκάζονται πολλές φορές, έτσι, επειδή έχουν μέσα τους πεπιθήσεις ότι σώνει και καλά τον άλλο, πρέπει να κάνω πίσω, να κάνω μπρος, να μάθω, να συνεργαστώ. Αρχίζουν γιατί να συνεργάζονται, να συνδημιουργούν, αρχίζουν και υπομένουν ορισμένα πραγματάκια. Και στην πραγματικότητα δεν μπορώ να καταλαβήσω, μα αφού τον αγαπάω, πώς είναι δυνατόν να γουστάρω τον άλλο, να ξέρω εγώ να πάω να κάνω σεξ μαζί του. Ρε γαμώ, αφού την αγαπάω την άλλη, πώς είναι δυνατόν να με τη φίλη μου να είμαι εγώ καλύτερα, ξέρω εγώ, και να μην είμαι αυτή. Ρε γαμώ, αφού μετά σεξουαλικά είμαστε καλά και τα βρίσκουμε, εγώ πώς γίνεται και ερωτεύομαι π.χ. μια άλλη. Α, είναι ακριβώς για αυτά τα πράγματα που σας λέω, τα επίπεδα μέσα του. Βέβαια, το καλύτερο τι είναι, σε όλα τα επίπεδα να είναι το ίδιο, έτσι, για να πεις ότι α, τώρα βρήκα το τέρι μου, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί να είναι στα επίπεδα όλα το ίδιο? Άλλως δεν θα γινόταν αυτή η διαφορά δυναμικού, το μάθημα, οι σχέσεις, και δεν θα υπήρχε λόγος να έρχονται οι άνθρωποι ίδιοι ο ένας με τον άλλον. Για ποιο λόγο? Δεν θα μάθανε λοιπόν ένας από τον άλλον. Αν πήγαινε δάσκαλος με δάσκαλο και μαθητή με μαθητή, δεν θα γινόταν τίποτα. Άρα αυτή η ανισορροπία φέρνει τη σύνθεση και μέσα από εκεί πέρα βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα λοιπόν το εγώ μέσα του, όταν δεν νιώθει μέσα του την πληρότητα, τι θέλει? Να τη βρει στον άλλον. Και τι ζητάει? Τον τέλειο. Πώς ρε φίλε, είσαι εσύ τέλειος? Πώς θα σου είσαι το τέλειο? Θέλω έτσι και έτσι και έτσι να είναι σαν και εμένα. Μα γιατί να είναι σαν και σένα? Δεν θα έχεις πρόοδο άμα είναι σαν και σένα. Άρα λοιπόν, καταλάβετε πως ένας άνθρωπος αφυπνισμένος στην ψυχική του διαδρομή και σε αυτά τα πράγματα που λέμε, βλέπει τελείως διαφορετικά τις σχέσεις από έναν άνθρωπο σε εισαγωγικά μη αφυπνισμένο. Ο αφυπνισμένος βλέπει δηλαδή την πρόκληση στο καινούριο και στο διαφορετικό που θα του δείξει και άλλα πράγματα από τον εαυτό του. Όταν βλέπεις λοιπόν την ψυχική πορεία και την ψυχική αναβάθμιση σαν το μέγιστο, πάει να πει ότι όλα τα άλλα θα έρθουν να δέσουν απλά εναρμονικά. Δεν θα τα ζητάς ενάντια στην ψυχική σου αναβάθμιση. Αυτό λοιπόν κάνει και ο άνθρωπος λοιπόν που έχει πέσει στις συντονές, στην ύλη και στην ταύτιση. Αντί να κοιτάει λοιπόν την ψυχική του αναβάθμιση, τι κάνει? Κάθεται και ζητάει πράγματα, έτσι, που του δίνουν απόλαυση, όχι όμως την ψυχική αναβάθμιση. Για από εκεί έχουν βγει όλες τις θρησκείες, ιστορίες, δασκαλίες και σου λέει, ξέρεις κάτι, αν εσύ βάλεις, έχεις έτσι στη συνειδησιακή κατάσταση, να νιώσεις την ψυχή μέσα σου και να αρχίσεις να ακολουθάς τον ψυχικό σου δρόμο, όλα τα άλλα θα σε κάνεις να θυσιάσεις ως προς τον ψυχικό σου δρόμο. Εγώ πάρα πολλές φορές έχω χαλάσει σχέσεις μου ακριβώς για αυτό το πράγμα. Γιατί όταν εγώ βλέπω την ψυχική μου διαδρομή, αυτόματα άξιο και για τον άλλον, όπως το βλέπω εγώ, είναι ψυχική του διαδρομή. Και προτιμώ λοιπόν να με δει κακό, να με μισήσει, να με κάνει, να με φτύσει, να με βρίσει, όμως ξέρω ότι στην πραγματικότητα εγώ τον βοηθάω στην ψυχική του αναβάθμιση. Τώρα καταλάβατε τι είπα? Άρα λοιπόν πολλοί άνθρωποι, αναλόγως λοιπόν τις αξίες που δίνουν, προσφέρουν τα ανάλογα δώρα στον άλλον. Έτσι δεν είναι? Ε? Ναι. Έτσι λοιπόν καταλάβετε ότι με κάποιον άνθρωπο, όταν καταλάβετε τις αξίες του, θα καταλάβετε και τις προτεραιότητες του. Και έτσι ακριβώς θα τον ξέρετε καλύτερα. Και όταν τον ξέρετε καλύτερα, τότε θα τον αγαπάτε. Και όταν τον αγαπήσετε πραγματικά, δεν θα έχετε πρόβλημα αν η καλύτερη κατάσταση στο σχέσιό σας είναι να είστε μακριά. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει τι είναι? Να έχει την ψυχική αναβάθμισή του μέσα από τον ενθουσιασμό του, μέσα από τις επιλογές του, όποιες και αν είναι αυτές. Ακόμα και το διαλέξει να είναι μακριά σας. Αν καταλάβετε λοιπόν μια κοινωνία στο περίπου, αν μπορείτε να φανταστείτε, να κοιτάνε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι και να δώσουν λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση που έχουν γνωρίσει τον πιο λίγο εαυτό τους και καταλάβουν από πού έχουν ξεκινήσει και πού πάνε, θα δείτε πως οι σχέσεις, έτσι, θα είναι πολύ πιο διαφορετικές από τις σχέσεις τις προσωρινές του τώρα, τις ζωικές που έχουν μάθει άνθρωποι να συμπεριφέρονται. Ένας άνθρωπος που είναι αφυπνισμένος, όταν ερωτεύεται, δεν πηγαίνει από τον ένα πόλο στον άλλο, από τον πόνο στη χαρά, δηλαδή διατηρείται συνδετερότητα? Ο αφυπνισμένος, έτσι όπως το εννοείς και όπως το εννοώ εγώ, δημιουργεί, θα λέγαμε, έτσι, συγχρονισμό. Γιατί πάντα, τα πάντα γίνονται εκ του συγχρονισμού. Απλώς ο αφυπνισμένος τι κάνει? Το βλέπει σε παραπάνω επίπεδα.
Άρα λοιπόν με τη μία, εφόσον μαγνητίζεται, έτσι, για κάποιον λόγο, δεν ξεκινάει από τα τσαγράτα κάτω προς τα πάνω, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, από το σεξουαλικό που την είδε και ήταν ωραία και πω πώς την ποθώ, μετά πάει συναισθηματικό, κάτσε να δω, θα τα φτιάξουμε, θα τα φτιάξουμε, τη γουστάρω, τη γουστάρω, και μετά πάει στο εγωικό, κάτσε να είμαστε μαζί, να πούμε ότι κάνουμε σχέση, και μετά πάει στην καρδιά, ας αγάπησα μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Πάει ανάποδα. Αρχίζει λοιπόν το πνευματικό και το νιώθει τον άλλον σαν ένα πνεύμα, χαμηλώνει, θα λέγαμε, πιο μετά πάει και τον βλέπει τον άλλον σαν ψυχή, μετά χαμηλώνει, θα λέγαμε λίγο ακόμα και θα λέγαμε ότι βλέπει τι ψυχικές συμφωνίες που να παίξουν, τι κάρμα, τι μάθημα ίσως μπορεί να πάρει μέσα από τη σχέση, μετά την βλέπει τον άλλον σαν άνθρωπο, μετά τον βλέπει σαν γυναίκα, έτσι, μετά τη βλέπει συναισθηματικά, έτσι, ή αν ταιριάζουν στα ήθη μέσα τους, έτσι, παραπάνω, μετά τη συναισθηματικά και μετά τη δει σεξουαλικά. Ωραία. Καταλάβεις και... ποια είναι η διαφορά? Ναι, ναι. Τώρα που ο κόσμος ανοίγει την καρδιά του, θα μπορεί να κάνει σχέσεις πολύ πιο εύκολα, γιατί θα συναισθάνεται τον άλλον και όταν μιλάει η διέστηση θα έχει την πληροφορία του άλλου περισσότερο από όταν είναι το μυαλό. Στην αρχή που ο άνθρωπος δούλευε πολύ με το μυαλό, έπρεπε να τον μάθει, να τον εξερευνήσει, να δει τι γίνεται και καλά, πολλά, πολλά, πολλά χρόνο, σενάρια, κακό. Τώρα βλέπετε δύο άνθρωποι νιώθουν ένα μαγνητισμό κατευθείαν και αφήνονται λοιπόν και διαισθητικά, επειδή τώρα καταλαβαίνουν παραπάνω τις συνέργειες, λέει αυτός μου ταιριάζει, αυτός δεν μου ταιριάζει, αυτός μου ταιριάζει, αυτός δεν μου ταιριάζει. Μπαμ, μπαμ, γιατί, γιατί συνέχεια αρχίζει και αφήνει στον κόσμο συνέργειές του. Και ξέρει τώρα, διαισθάνεται, και επειδή δίνουμε βάση παραπάνω στις ενέργειες, επειδή τις καταλαβαίνουμε, όχι όπως παλιά που είχαμε μόνο το νου μας, αρχίζουν και ο άνθρωποι γίνεται διαισθητικοί. Και με το που γνωρίζει κάποιος, λέει αυτός αδερφός μου, αυτός κακός, αυτός καλός, αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Ναι. Γιατί χωρίζουν τόσα πολλά ζευγάρια? Ναι, θα μου πείτε, είναι και οι πειρασμοί. Αλλά σας λέω και το άλλο. Είναι και επειδή θέλει ο κάθε άνθρωπος μέσω των πειρασμών, ας το πούμε έτσι, να ξεκινήσει να κάνει τη δική του ψυχική πορεία, παραπάνω από το μάθημα του προηγούμενου που ήταν της οικογένειας. Άρα λοιπόν τώρα δεν είναι το κυριότερο μάθημα η οικογένεια για πολλούς ανθρώπους. Για άλλους είναι ακόμα. Για άλλους είναι επιβίωση. Για άλλους είναι ακόμα να είναι στα κοινωνικά. Όμως σε πολλά ζευγάρια, ειδικά σε αυτή τη νέα εποχή που έχουμε διαλέξει να είμαστε στην αλλαγή, θα δείτε ότι χωρίζουν όχι επειδή δεν αγαπιούνται, όχι επειδή δεν δίνουν τιμή και αξία στην οικογένεια, αλλά επειδή δίνουν τώρα παραπάνω αξία και τιμή στη δική τους εσωτερική ανάπτυξη. Και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει εσωτερική ανάπτυξη, επειδή το άλλο άτομο της οικογένειας έτσι έχει καταντήσει τη σχέση τους δέσμα, τότε αναγκαστικά χωρίζουν, έτσι. Αφήνουν λοιπόν το γάμο και κάνει ο καθένας τη δική του ψυχική αναβάθμιση. Όλα αυτά στα λέω έτσι από την έννοια της ουδετερότητας, γιατί μπορεί να πάρω εύκολα μια πολυγότητα και να το ρίξω σε αρνητικό ή θετικό. Αλλά αυτά ας το κάνουν άλλοι. Εγώ λοιπόν μπορώ και σας λέω αυτά τα πράγματα που θεωρώ καλύτερα να προσφέρω σαν πληροφορία, και σας λέω ότι γι' αυτό το πράγμα γίνεται. Και θα δείτε ότι πραγματικά είναι η ώρα να δώσει ο καθένας, έτσι, το μάθημά του σχετικά με το ποιος είναι μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην σχέση, έτσι, μέσα σε οτιδήποτε συλλογικό υπάρχει. Και αυτό, παραδόξως, για άλλη μια φορά στο λέω, θα φέρει τη μεγαλύτερη συλλογικότητα.